αρχηγός Θεσσαλονίκη. Πάει και το τραγούδι, πάει και η μουσική, πάει και οι διάφορες τέχνες. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πιο εύκολα ενδώσαμε στο θέμα και μας άρεσε να είμαστε Ευρωπαίοι. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να είμαι Ευρωπαίος. Μου αρέσει να είμαι Έλληνας. Δεν με αφορά καθόλου να είμαι Ευρωπαίος. Μίλησε για όλα ο Δημήτρης Μητροπάνος σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Ευχαρίστησε μάλιστα όλους τους δημιουργούς των τραγουδιών του που τον εμπιστεύτηκαν μέσα στα χρόνια. Ο μεγάλος λαϊκός ερμηνευτής θεωρεί πως ουσιαστικό πρόβλημα της νέας γενιάς τραγουδιστών είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον στις μέρες μας τυχουργοί και μουσικοσυνθέτες. Όσο καλή φωνή και να έχεις, όταν δεν θα πεις καλά τραγούδια, θα έχεις πρόβλημα. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι στο θέμα ότι δεν υπάρχουν τραγουδιστές. Τώρα οι συμπεριφορές. Εντάξει, άλλες είναι οι συμπεριφορές του 50, άλλες είναι σήμερα. Τι με κοιτάζεις, ρόζα μου διασμένο. Δημήτρης Μητροπάνος για μένα είναι ο πρωτότοκος γιος και ο φυσικός κληρονόμος των δύο μεγαλύτερων φωνών που γέννησε η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, του Στέλιου Καζαντζίδη και του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Μου έλεγε σας ποιο είναι το τραγούδι με το οποίο θες να γεννηθείς και το τραγούδι με το οποίο θες να φύγεις, θα έλεγα αυτό από τον Μητροπάνο. Από αυτή την Κυριακή για πρώτη φορά σε 6 CDs κυκλοφορούν μαζί με το πρώτο θέμα 95 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Δημήτρη Μητροπάνου, καθώς και ένα DVD με ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία του στο Οδείο του Ηρώδου του Αττικού.